Το DNA και κατά πόσο αυτό αποτελεί την κρυστάλλινη σφαίρα που προβλέπει το μέλλον μας ήταν το ερώτημα που τέθηκε επιτάπητος κατά τη διάρκεια της πρόσφατης ομιλίας που πραγματοποιήθηκε στη Σχολή Γονέων, Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κατερίνης, με ομιλητή τον ιατρό καθηγητή γενετικής Κωνσταντίνο Πάγκαλο. Τα γονίδια του ανθρώπου καταλάβαμε ότι είναι οι βασικές μονάδες πάνω στο DNA, όπως φαινομουσικά είναι εδώ το γονίδιο β' τύπου αλυσίδας αιμοσφαιρίνης, που είναι ένα πολύ βασικό γονίδιο για την εξής έννοια, με την εξής έννοια ότι η αιμοσφαιρίνη, που είναι το μόριο με το οποίο αναπνέουμε, αν θέλετε να το πούμε έτσι, δεσμεύεται το οξυγόνο μέσα στα ερυθρά αιμοσφαίρια και μεταφέρεται με αυτόν τον τρόπο στον οργανισμό μας, είναι ένα από τα κύρια γονίδια του οργανισμού μας. Και επειδή εδώ στην Ελλάδα, όπως ξέρετε, έχουμε ένα πρόβλημα της μεταλλάξης μέσα στο β' γονίδιο της αιμοσφαιρίνης, μας δίδει τη μεσογειακή αναιμία. Η εκδήλωση που ήταν μια συνδιοργάνωση του Μουσικού Σχολείου Κατερίνης, του Ιατρικού Συλλόγου Πιερίας και του Φαρμακευτικού Συλλόγου Πιερίας πλαισιώθηκε από ερμηνεία κλασικών έργων στο βιολί από τους μαθητές του Μουσικού Σχολείου Κατερίνης. Επόμενη προγραμματισμένη ομιλία της Σχολής Γονέων Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κατερίνης είναι τη Δευτέρα, 9 Φεβρουαρίου στις 7 το βράδυ στο Συνεδριακό Κέντρο Κατερίνης ΕΚΑΒΗ με θέμα «Το ελληνικό πολεμικό ναυτικό σήμερα», με ομιλητή τον αρχηγό στόλου του πολεμικού ναυτικού, αντινάβαρχο Παναγιώτη Λίτσα.